λοιπόν της AstraZeneca, που ας θυμίσουμε ότι ήταν πριν μερικούς μήνες το πλέον διαφημισμένο εμβόλιο αυτό της Οξφόρδης, οι Ρώσοι παρασκευαστές λένε ότι για να αυξηθεί το σημερινό καταγεγραμμένο ποσοστό αποτελεσματικότητας του 62%, θα έπρεπε η μία από τις δύο δόσεις στις καινούργιες κλινικές δοκιμές να γίνεται με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V, το οποίο οι Ρώσοι επιμένουν έχει καταγράψει αποτελεσματικότητα 95% της 42η μέρα που χορηγήθηκε. Αυτά είναι τουλάχιστον τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η ομάδα Παρασκευής. Έχουν την εικόνα οι Ρώσοι μια νέα ετήσια αγορά 100 δισεκατομμυρίων, στην οποία η Μόσχα διεκδικεί ως και το 1/3. Απόδειξη αυτών των μεγεθών είναι ένα ακόμη συμβόλαιο που έκλεισαν με ειδική εταιρεία για παραγωγή 100 εκατομμυρίων δόσεων ετησίως, ενώ μόλις ανακοινώθηκε ότι έγινε και η συνάντηση με αντιπροσωπεία της Γαλλίας, καθώς η Μόσχα θεωρεί ότι πολλά εμβόλια δεν θα δουλέψουν όπως τα δικά της και επιμένει να πολιτικεί την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μερικά ενθαρρυντικά και από το Ινστιτούτο Vector στη Σιβηρία. Ξεκίνησαν χθες την τρίτη φάση δοκιμών και λένε, αυτό είναι το πιο θετικό απ' όλα, ότι δεν είναι εμπόδιο αν κάποιος πάσχει από διαβήτη ή καρδιοαγγειακές παθήσεις. Μπορούν και αυτοί εύκολα να κάνουν το εμβόλιο αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ.